Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο απέναντι σε μια εγκληματική πολιτική. Ένα αυτονόητο που το ζητάμε 8 μήνες και δεν πρέπει κανείς να ξεχάσει ότι το ζητάμε 8 μήνες συν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί δυστυχώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, όχι γενικά και αόριστα επειδή έχουμε έναν αόρατο αντίπαλο, αλλά επειδή έχουμε και έναν πάρα πολύ ορατό εχθρό. Και αυτός ο ορατός εχθρός κόβει υγειονομικά πρωτόκολλα στα μέτρα της υποστελέχωσης, κόβει δικαιώματα, στερεί από το δημόσιο σύστημα υγείας πόρους και υποδομές που θα έπρεπε να έχουν πάρθει πάρα πολλά χρόνια ανεξαρτήτως πανδημίας. Εδώ όμως γίνεται και μια μεγάλη κοροϊδία και η υποκρισία συνεχίζεται. Δεν φταίνε για παράδειγμα για τα αλλεπάλληλα κρούσματα στα γυροκομεία τα πάρτι που κάνουν οι τρόφιμοι ηλικιωμένοι. Δεν φταίνε για παράδειγμα στους μεγάλους εργασιακούς χώρους οι εκατοντάδες θετικοί επειδή είναι ασυνείδητοι, αλλά γιατί επειδή όταν κάνουν τεστ και αν κάνουν τεστ με λεφτά από την τσέπη τους, ταυτόχρονα δουλεύουν. Δεν φταίνε για τους πάνω από 30 συναδέλφους μας στο Αττικό που έχουν ήδη νοσήσει και ευχόμαστε από καρδιάς να μην νοσήσει ούτε ένας ακόμα. Δεν φταίνε ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν αρνητές της μάσκας. Αυτά είναι παραμύθια. Όλοι ξέρουμε πως φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και για όποιον δεν το ξέρει, ας ακούσει τους κυβερνώντες. Τι είπανε με περίσκο θράσος προχθές? Είπανε ότι εάν ακούγαμε τους υγειονομικούς, οι τουρίστες το καλοκαίρι στην Ελλάδα θα ήταν 100.000 και όχι 4,4 εκατομμύρια που ήρθανε. Αυτό είπανε. Και ταυτόχρονα αυτοί που μας φτάσανε εδώ που φτάσανε συνεχίζουν ένα άθλιο έργο, μια άθλια πολιτική, γιατί θυμίζουμε και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι μία μόνο μέρα πριν το νέο lockdown μαζεύτηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και είπε προχωράμε ακάθεκτη. Συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό νομοθετικό μας έργο, δηλαδή το δεκάωρο τη δουλειά λάστιχο, το νέο αντισυνδικαλιστικό νόμο που θέλει να βάλει σωματεία και κινητοποιήσει στο γύψο. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτές είναι οι ευθύνες. Οι υγειονομικοί έχουμε πει και θα ξαναπούμε. Εμείς δεν φεύγουμε, εμείς δεν κρυβόμαστε, εμείς μαζί με τον αγώνα που θα δώσουμε για την υπεράσπιση της υγείας των ασθενών μας, των δικών μας ανθρώπων και τον εαυτό μας, ταυτόχρονα θα παλεύουμε, γιατί αυτό είναι η υποχρέωσή μας απέναντί τους. Γι' αυτό ζητάμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτο, να επιταχθεί τώρα, ο ιδιωτικός τομέας υγείας, και όταν λέμε εμείς επίταξη, εννοούμε επίταξη. Δεν μπερδεύουμε τη γλώσσα μας. Εμείς λέμε επίταξη πραγματική. Επίταξη χωρίς αποζημίωση. Όχι υπερνοικίαση ΜΕΘ. Όχι λεφτά από την πίσω πόρτα στους ιδιώτες. Όχι πόνους στους ιδιώτες. Γιατί όλοι σας μάλλον έχετε δει ένα θεσινό έγγραφο των ιατρικών συλλόγων, η οποία καλεί, εάν θέλουν, διάφορες ιδιώτες να συμβάλλουν έναντι του ποσού των 2.000 ευρώ ταυτόχρονα με το ιατρείο που θα διατηρούν. Γιατί όλοι σας ίσως έχετε δει αυτή την κατάπτυστη χθεσινή απόφαση του ΕΚΑΒ που λέει ότι προς τις ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ δεν μπορούν να πηγαίνουν πλέον οι ανασφάλιστοι, αλλά μόνο οι ασφαλισμένοι. Άρα ένα που ζητάμε είναι αυτό. Δεύτερο που ζητάμε, μαζικές προσλήψεις προσωπικού. Όχι για να καθόμαστε εμείς, αλλά γιατί το πράγμα θα φύγει εκτός ελέγχου. Δεν το βλέπουν ακόμα. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να το καταλάβουν? Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν πάγιες κοινωνικές ανάγκες και γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία με όρους που είχαμε πριν την πανδημία σε έλλειψη προσωπικού. Κάτι τελευταίο. Εχθές πήγε μια αντιπροσωπεία εργατικών σωματείων, τον κύριο Βρούτσι,
Ο κύριος Μπρούτσης είναι αυτός ο υπουργός της κυβέρνησης που εκτός από τη συμμετοχή του σε όλα τα υπόλοιπα θέλει να περάσει και το νέο αντισυνδικαλιστικό νόμο που ποινικοποιεί απεργίες κινητοποίησης σωματεία. Ποια ήταν η απάντηση? Ότι θα τον εφαρμόσουν. Αυτή ήταν η απάντηση. Καμία ανακοχή λοιπόν από την κυβέρνηση, καμία ανακοχή και από το εργατικό κίνημα, καμία ανακοχή από τα σωματεία, καμία ανοχή από τους εργαζόμενους. Δουλειά και ταυτόχρονα αγώνας. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα.